Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Cookie with Faye. Σήμερα θα σας μαγειρέψω ένα αγαπημένο μου και θρεπτικό φαγητό, σπανακόριζο. Το σπανακόριζο μου αρέσει πάρα πολύ. Στην πρώτη μου εγκυμοσύνη το πρώτο φαγητό που ζήλεψα ήταν το σπανακόριζο, για να φανταστείτε πόσο πολύ μου αρέσει. Να σας πω τα υλικά λοιπόν. Έχω σπανάκι, φιλαράκι φρέσκο, μισό κιλό περίπου. Έχω πάρει ρύζι αρμπόριο, μπορείτε να βάλετε ρύζι γλασέ, ελαιόλαδο, θα το βάλω κιόλας, 1/3 του ποτηριού του κρασιού. Ένα μεγάλο κρεμμύδι ξερό ψιλοκομμένο, αλάτι, πιπέρι, λεμόνι, άνηθο, 3 κρεμμυδάκια φρέσκα και ξύσμα λεμονιού. Τόσο απλά και νόστιμα. Ξεκινάμε σοτάροντας το ξερό κρεμμύδι. Περιμένω να κάψει λίγο το λαδάκι για να βάλω το κρεμμυδάκι. Τα λέμε στη συνέχεια. Έβαλα το κρεμμύδι το ξερό, θα ρίξω αλατάκι. Να μαλακώσει λίγο. Τώρα θα βάλω το ριζάκι. Να γυαλίσει λίγο το ριζάκι για να μείνει σπυρωτό. Πανεύκολο φαγητό. Θα βάλουμε και το φρέσκο κρεμμυδάκι. Το οποίο δεν χρειάζεται πολύ ώρα σοτάρισμα. Το σπανάκι.
Έχω μετρήσει το νεράκι. Ήταν τρεις κούπες νερό και μία κούπα ρύζι. Τον άνηθο θα τον βάλω προς το τέλος και έχω βάλει μόνο 3 κλαράκια γιατί έχει πάρα πολύ έντονη γεύση ο άνηθος. Πολύ ωραία λοιπόν, τώρα θα ρίξω το νερό. Θα βάλω το καπάκι και θα το σιγοβράσω για 20 λεπτά περίπου. Τόσο χρειάζεται για να μαγειρευτεί το ρύζι. Θα βάλω και το ξύσμα λεμονιού. Πολύ ωραία. Τα λέμε στη συνέχεια. Έχει περάσει 1/4. Θα χρειαστεί να προσθέσω λίγο νεράκι. Και τώρα θα βάλω και τον άνηθο. Και μαύρο πιπέρι. Και θα το ελέγξω να δω πότε θα είναι έτοιμο το ρύζι. Τα λέμε στη συνέχεια. Έτοιμο το σούπερ λεμονάτο θρεπτικό σπανακόριζο. Σας συστήνω να το φτιάξετε. Τώρα που έχει και πολύ κρύο είναι ό,τι πρέπει. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Και μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μου και like στη σελίδα μου στο Facebook Cookie with Faye. Γεια σας!